Ευρωπαίους και άλλους αλλοδαπούς ηγέτες έχουν ήδη συγχαρεί τις δύο κυβερνήσεις, γιατί πράγματι έδειξαν μεγάλη πολιτική τόλμη για να κλείσουν μια κρεμότητα 30 ετίας. Από εκεί και μετά υπάρχουν πράγματι πολλά βήματα μέχρι ότου ολοκληρωθεί και κυρωθεί πλήρως και από τις δύο πλευρές η συνθήκη. Αλλά αυτό ήταν σκόπιμο εκ μέρους μας, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η άλλη πλευρά θα προβεί σε όλα τα αναγκαία βήματα στην αναθεώρηση του συντάγματός της, στις επιμέρους προβλέψεις που υπάρχουν για την πλήρη άρση του αλυτρωτισμού, και μετά εμείς να προχωρήσουμε στην κύρωση της συμφωνίας. Άρα δεν ανησυχώ για την εξέλιξη τυπική διαδικαστική. Δεν σας ανησυχεί ούτε η δήλωση του Προέδρου της γείτονος χώρας, ο οποίος μάλιστα δεν αποδέχεται και δεν υπογράφει ώστε να περάσει η συμφωνία στο Κοινοβούλιο της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας? Ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις από εθνικιστικούς κύκλους και από τις δύο πλευρές των συνόρων, αυτό είναι δεδομένο. Και μάλιστα μένει κανείς έκπληκτος, θα έλεγε κανείς, από την ομοιότητα των αντιδράσεων. Δηλαδή, οι δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά φαίνεται να αντανακλούν τις δηλώσεις του κυρίου Ιβανόφ. Οι δηλώσεις του κυρίου Μητκόσκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην γειτονική χώρα, φαίνεται να είναι ίδιες με τις δηλώσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει την πολιτική δύναμη όμως ο κύριος Ζάιφ ή και την αριθμητική δύναμη για να το περάσει στη Βουλή και να κάνει όσα καταγράφονται σε αυτή την συμφωνία? Πράγματι, εδώ έχουμε τη σύγκρουση δύο κόσμων. Αυτών που θέλουν να λύσουν ένα θέμα με προοδευτικό τρόπο και για τις δύο χώρες, με ένα τέτοιο τρόπο που θα διευκολύνει στο μέλλον τη συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη, και από την άλλη μεριά έχουμε πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να παρατείνουν ένα τέλμα που μάλιστα δημιουργεί κινδύνους συνολικά για την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Ρίσκα, ωστόσο, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν στη συγκεκριμένη συμφωνία, γιατί ακούω την κριτική αρκετών να μιλούν για την μακεδονικότητα, να το πούμε έτσι, είναι η γλώσσα και η ταυτότητα, αλλά και ένα ακόμη ζήτημα, αν μπορούμε να έχουμε απάντηση από εσάς, ότι δεν αντιστρέφεται, λένε αυτές οι φωνές, η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, εάν τελικά καταρρεύσει η συμφωνία για τον οποιονδήποτε. Εάν λάβει την πρόσκληση. Ας ξεκινήσουμε από το δεύτερο, γιατί είναι το ευκολότερο. Προκύπτει δηλαδή σαφώς και από τη συνθήκη και από τον ξέρει πώς γίνονται οι εντάξεις στους διεθνείς οργανισμούς. Δεν αρκεί η πρόσκληση για να ολοκληρωθεί τυπικά η διαδικασία ένταξης. Υπάρχει το λεγόμενο πρωτόκολλο σύνδεσης, το οποίο πρέπει να ακυρωθεί, να ψηφιστεί δηλαδή, από τη Βουλή. Και προβλέπεται ρητά στη συμφωνία στο αντίστοιχο άρθρο ότι εμείς θα κυρώσουμε το πρωτόκολλο ένταξης, θα αποδεχθούμε δηλαδή τελικά την ένταξή του στο ΝΑΤΟ, μόνο όταν έχει ολοκληρωθεί και η συνταγματική αναθεώρηση. Είναι αυτό, ένα από τα βήματα που σας... Ναι, αυτό από εμάς όμως. Υπάρχουν κάποιες φωνές, όπως για παράδειγμα στις παρακολούθησες χθες και στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον κύριο Γεωργιάδη, όπου ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ισχυρίζεται ότι από τη στιγμή που θα πάρει πρόσκληση, δεν υπάρχει στην επόμενη διαδικασία το δικαίωμα βέτο ενός μέλους του ΝΑΤΟ ώστε να μπλοκάρει. Ισχύει αυτό? Μα απολύτως όχι. Σας είπα ότι δεν αρκεί πρόσκληση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης. Άρα το βέτο της ελληνικής πλευράς είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Φυσικά. Γιατί ξαναλέω ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία μόνο όταν η ελληνική Βουλή ψηφίσει το πρωτόκολλο ένταξης. Δεν μέχρι είναι τότε... δηλαδή δύο παράλληλες πορείες, ένα το κομμάτι της κύρωσης από εμάς και άλλο οι ενταξιακές διαδικασίες εντός του ΝΑΤΟ. Δηλαδή το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ακολουθήσει το πρωτόκολλο σύνδεσης που μας λέτε και την κύρωση από την Ελληνική Βουλή. Ναι, να το πω πιο απλά. Όλες οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να επικυρώσουν την πρόσκληση την οποία έχει αποσταλεί στην γειτονική χώρα και η οποία παίρνει τη μορφή ενός πρωτοκόλλου ένταξης, το οποίο κυρώνεται σαν να είναι μια οποιαδήποτε άλλη διεθνή συμφωνία. Εάν επομένως οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας, αρνηθεί να κυρώσει το πρωτόκολλο ένταξης, η γειτονική χώρα δεν μπαίνει στο ΝΑΤΟ. Η πρόταση αυτή, επομένως, η πρόσκληση, επομένως, είναι υπό αίρεση. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνουμε, αποσύρουμε την πρόσκληση και παγώνουν κατευθείαν οι ενταξιακές διαδικασίες. Μα προφανώς. Και αυτό που σας λέω το λέει ρητά και συμφωνία. Και λέει ότι είναι υπό αίρεση της συνταγματικής αναθεώρησης η ένταξη,
και λέει ότι δεν θα προχωρήσουμε σε κύρωση της συμφωνίας, του πρωτοκόλλου ένταξης, εάν δεν ολοκληρωθεί εκ μέρους του συνταγματική αναδιόρυση. Αυτός κύριε... προς το πρώτο θέμα. Ναι. Μισό λεπτάκι, γιατί είναι μακεδονικότητα. Αντίθετα με ό,τι λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει παραμικρή μίξη μέσα στη συμφωνία για αναγνώριση μακεδονικού έθνους. Υπάρχουν αναφορές στην εθνικότητα, ότι με την έννοια δηλαδή της ένταξης ενός πολίτη σε ένα κράτος, αυτό που λέγεται citizenship, ηθαγένεια είναι ο ακριβέστερος νομικός όρος, και υπάρχουν αναφορές και στη γλώσσα. Και στα δύο αυτά θέματα, τα οποία μας είχαν ταλαιπωρήσει στο παρελθόν, ποιο είναι το κρίσιμο πράγμα? Όχι να αμφισβητήσουμε ότι μπορεί να έχουν ταυτότητα, αλλά το ότι αυτή η ταυτότητα που έχουν δεν μπορεί να καπηλευτεί τη δική μας ιστορία και δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ελληνικότητα της δικής μας Μακεδονίας. Αυτό πια γίνεται εντελώς καθαρό στο άρθρο 7. Ότι δηλαδή οι ίδιοι διακηρύσουν ότι δεν έχουν καμία διεκδίκηση ούτε καμία σχέση με τον ιστορικό ελληνικό πολιτισμό. Άρα δεν μπορούν να διεκδικήσουν το παρελθόν μας. Ακριβώς. Η ιστορία είναι αυτή. Αυτό διασφαλίζει οποιαδήποτε μελλοντική ενέργεια, κύριε Υπουργέ. Αυτό σε συνδυασμό με την πλήρη άρση του αλυτρωτισμού σε άλλες διατάξεις του συντάγματος, ας πούμε στην επίκληση που είχαν στο παρελθόν ότι υπάρχουν μειονότητες που πρέπει να προστατευτούν. Να το πω πιο καθαρά. Ξεχωρίζει αυτή η συνθήκη τη γεωγραφία από την ιστορία. Mm-hmm. Ήδη από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου και νωρίτερα έχουμε τοποθετήσεις του Τρικούπη του 19ου αιώνα που λέει πράγματι ότι ως γεωγραφική έννοια η Μακεδονία έχει τρεις κατηγορίες πληθυσμών. Στο νότο συμπαγής ελληνικούς πολιτισμούς, στο κέντρο πληθυσμού πληκτούς, στο βορρά ουσιαστικά απουσία του ελληνικού στοιχείου. Και με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου αυτός ο γεωγραφικός όρος της Μακεδονίας πράγματι κατανεμήθηκε σε τέσσερα κράτη. Αυτό όμως που ήταν σημαντικό πάντοτε και αναμφισβήτητο ήταν ότι η ιστορική Μακεδονία ήταν ελληνική. Και αυτή η ελληνικότητα πια δεν αμφισβητείται από κανένα και μέσω μιας επίσημης διαδικασίας. Επομένως, σε αυτήν την λύση, γιατί μπήκε αυτή η κάθετος, γιατί οι Μακεδόνες κάθετος βόρειοι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας και γιατί δεν ήταν από την αρχή Βορειομακεδόνες, ας πούμε? Διότι και η άλλη πλευρά από τη συνθήκη αυτή έπρεπε να πάρει κάτι. Όπως είπε και χθες ο Πρωθυπουργός, δεν μπορούσαμε να πετύσουμε το 150% της δικής μας των απαιτήσεων από τη στιγμή που η ουσία των απαιτήσεων ήταν ακατοχυρωμένη. Βελτιώνουμε την υφιστάμενη κατάσταση, μια που σε όλα τα δημόσια έγγραφά τους και στα διαβατήρια και στην ταυτότητα. Μισό λεπτάκι εδώ, κύριε Κατρούγκαλε, γιατί υπάρχει μια κριτική από την αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτό που λέτε για τα έγγραφα, ότι θα υπάρξει μια περίοδος 5 ετών, όπου λένε ότι είναι μεγάλος χρόνος. Δηλαδή, όλα αυτά πότε θα αλλάξουν? Γιατί 5 χρόνια για να αλλάξουν τα έγγραφά τους? Εδώ πρόκειται για μία ακόμη διαστρέβλωση. Ναι. Όλα τα νέα έγγραφα πρόκειται να έχουν τη νέα ονομασία. Βόρεια Μακεδονία. Για το ρυθμό αντικατάστασης των παλαιών εγγράφων, που αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη, υπάρχουν μεταβατικές περίοδοι. Λογικό είναι. Εννοείται τα ιδιωτικά έγγραφα, κύριε Κατρούγκαλη, δηλαδή το διαβατήριο, την ταυτότητα ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, ή τα επίσημα έγγραφα? Γιατί υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες και αυτά. Πάρα πολλά θέματα όπου εκεί αναγράφονται με τον όρο Μακεδονία. Δεν θα πρέπει όλα αυτά λοιπόν να αλλάξουν? Ναι, όλα αυτά θα αλλάξουν. Όλα και θα νόμος, αλλάξουν. Και η συνθήκη διαφοροποιεί. Λέει, από εδώ και πέρα, από την επόμενη ημέρα, όλα τα νέα έγγραφα που θα βγάζουν αυτοί θα έχουν την ονομασία Βόρεια Μακεδονία. Αυτά τα οποία έχουν βγει σε 40 χρόνια της ύπαρξής τους δεν είναι δυνατόν. Είπατε αυτά που θα βγουν από εδώ και στο εξής. Ναι, από την κύρωση συμφωνίας. Τα νέα έγγραφα που θα βγουν. Λέω λοιπόν ότι αυτά που θα βγουν από την κύρωση συμφωνίας όλα θα λένε κράτος της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτά που έχουν βγάλει εδώ και 40 χρόνια πάλι έχουν υποχρέωση να τα αντικαταστήσουν. Αλλά δεν είναι δυνατόν εκατομμύρια έγγραφα να αντικαταστήσουν. 5 χρόνια δεν είναι πολλά, κύριε Κατρούγκαλε. Και ποιος το επιλέγει, δηλαδή διακρατικές συμφωνίες που έχουν κάνει με το όνομα Μακεδονία, εμπορικές ή οτιδήποτε άλλο? Όχι. Θα χρειαστεί δηλαδή 5 χρόνια για να αλλάξουν? Όχι. Σε όλες τις διακρατικές συμφωνίες, σε οτιδήποτε αφορά στις σχέσεις τους με άλλα κράτη, από την επόμενη μέρα της συμφωνίας αντικαθίσταται το... αλλάζουν αυτές. Άρα όλες οι συμφωνίες τροποποιούνται στο ζήτημα της ονομασίας. Όπου υπάρχει ονομασία, αλλάζει. Για να είμαι σαφής, να το πω με ένα παράδειγμα. Οτιδήποτε διακρατικό αλλάζει άμεσα. Οποιοδήποτε νέο έγγραφο αλλάζει άμεσα.
Αν κάποιος έχει μια ληξιαρχική πράξη γέννησης όμως στο σπίτι του, η οποία λέει άλλο Μακεδονία, αυτό θα αντικατασταθεί στην περίοδο αυτή που ορίζεται τη μεταβατική συνθήκη. Θα ήταν παράλογο, αδύνατο να τους υποχρεώσουμε να αντικαταστήσουν εκατομμύρια, ενδεχομένως εκατοντάδες εκατομμύρια έγγραφα, χωρίς να υπάρχει μεταβατική περίοδος. Μάλιστα. Τώρα κάτι άλλο, συγγνώμη λίγο. Σε σχέση με το όνομα που θα αναγράφεται στα επίσημα έγγραφα, γιατί εδώ πέρα σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό ότι ψεύδεται για το Σεβέρνα Μακεδονία. Ότι ενώ στην αρχή στο διάγγελμα και στο non-paper υπήρχε αυτή η ονομασία, στη συμφωνία που δόθηκε χθες δεν υπάρχει αυτό. Και όταν λέμε ποιο θα είναι το επίσημο, θα είναι Βόρεια Μακεδονία, θα είναι North Macedonia, ποιο θα είναι το όνομα στο επίσημο έγγραφο? Γιατί εδώ σας κατηγορούν ότι εδώ με αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται το έργα όμνες. Όχι βέβαια, καμία σχέση. Από πού και ως πού. Έργα όμνες τι σημαίνει? Ότι αυτή η ονομασία ισχύει έναντι όλων και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Ποια είναι η ονομασία? Η ονομασία είναι Σεβέρνα Μακεδονία στη δική τους γλώσσα. Δηλαδή στο επίσημο. Ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω κιόλας. Το Σεβέρνα Μακεδονία θα είναι στο επίσημο έγγραφο, αυτό θα είναι ή θα είναι το North Macedonia? Η δική τους γλώσσα, στη δική τους γλώσσα, στο δικό τους κράτος θα είναι Σεβέρνα Μακεδονία. Αυτό είναι ξεκάθαρο δηλαδή. Γιατί δεν το διαβάσαμε στη συμφωνία αυτό. Βέβαια και, εμείς στη γλώσσα μας, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορούσατε να το διαβάσετε, γιατί προφανώς δεν έχετε διαβάσει το κείμενο στη δική τους γλώσσα. Α, μάλιστα. Εσείς το έχετε, αυτό το κείμενο στη δική τους γλώσσα το έχετε και αναφέρετε σε Σεβέρνα Μακεδονία. Δηλαδή αυτό που έχει... γιατί τα δύο κείμενα, το επίσημο κείμενο της συμφωνίας είναι το αγγλικό. Εμείς μεταφράσαμε στα ελληνικά. Στο αγγλικό κείμενο λοιπόν, κύριε Κατρούγκαλε, πώς αναφέρεται, ποια είναι η ονομασία? Μα αφού το έχετε δει αυτό, Βόρεια Μακεδονία. North Macedonia, δηλαδή North Macedonia, κύριε Υπουργέ. Στο αγγλικό κείμενο North Macedonia. North Macedonia, δηλαδή σε μια διακρατική συμφωνία, για να μείνουμε σε αυτό. Πώς θα είναι το μέρος αυτό, το κράτος αυτό, North Macedonia? Σε μια διακρατική συμφωνία θα είναι North Macedonia. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι... Αυτό είναι περίπου διπλή βέβαια, υπό την έννοια ότι στο εσωτερικό τους, μόνο για το εσωτερικό τους ισχύει το Σεβέρνα Μακεδονία. Όχι, μισό λεπτά, και αυτό δεν είναι καθόλου διπλή. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα μιας άλλης χώρας, η Ολλανδία. Η Ολλανδία λέγεται Netherlands, κάτω χώρες, και ορισμένες από τις χώρες την ονομάζουν Ολλανδία, ορισμένες την ονομάζουν κάτω χώρες. Αυτό δεν είναι διπλή ονομασία. Είναι η δυνατότητα που έχει κάθε χώρα να αποδίδει διαφορετικά στη δική της γλώσσα το πώς ονομάζεται μια χώρα. Εμείς, για παράδειγμα, δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι αμετάφραστο αυτό που είχε ισχύσει, που λέγαμε πριν. Ακριβώς. Δεν υπάρχει το αμετάφραστο, είναι το μεταφρασμένο όνομα. Ακριβώς. Δεν υπάρχει το αμετάφραστο. Στα λατινικά. Κάθε χώρα όμως έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ό,τι επιθυμεί. Εμείς μπορούμε να τη λέμε Σεβέρνα Μακεδονία, όπως στην Ολλανδία μπορούμε να τη λέμε κάτω χώρες. Ή το Μαυροδούνιο να το λέμε Μοντενέγκρο. Το όνομα της χώρας όμως, προς όλες τις χρήσεις, εσωτερικό και εξωτερικό, θα είναι το ίδιο. Το σημείο, το πολύ έντονο σημείο κριτικής που δέχεται η συμφωνία αυτή, κύριε Κατρούγκαλε, για τη γλώσσα και την ηθαγένεια, είναι ότι εφόσον αναφέρονται ως Μακεδόνες, ακόμη και με την κάθετο, την επεξήγηση πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και η γλώσσα ως μακεδονική, παρά το διαχωρισμό με την αρχαία, είναι η ουσία του αλυτρωτισμού. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Μα όχι, ξαναλέω. Η συμφωνία αυτή έπρεπε να ικανοποιεί τις κόκκινες γραμμές και των δύο πλευρών. Η άλλη πλευρά θέλει να έχει μια ταυτότητα. Αυτό δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε εμείς σε κανένα λαό, το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού. Τι μπορούμε να ζητήσουμε από τον γειτονικό λαό, να μην είναι απειλητικός απέναντί μας ακριβώς, να μην φύγει τα εθνικά μας συμφέροντα και να μην θέλει να διεκδικήσει τη δική μας ταυτότητα. Επομένως, ξεκαθαρίζοντας ότι η ιστορία τους είναι διαφορετική από την αρχαία ελληνική Μακεδονία και έρωντας κάθε στοιχείο αλυτρωτισμού του συνταγμάτους, αυτά τα δύο στοιχεία που σας είπα, να μην υπάρχει οποιαδήποτε απειλή σε βάρος μας και να μην σφετερίζονται μέσω της ταυτότητάς τους στη δική μας ταυτότητα, ικανοποιούνται. Το ίδιο και στα βιβλία τους, τα ιστορικά και το εκπαιδευτικό. Γι' αυτό λέει ο Νίκος και για το χρόνο τον απαιτούμε. Είναι αυτός ο χρόνος, και εδώ υπάρχει και μια άλλη αμφισβήτηση σε σχέση με τα σχολεία ή όλα αυτά. Ακόμα και τα εμπορικά σήματα, κύριε Κατρούγκαλε, να μας πείτε και γι' αυτό, ότι θα δημιουργηθούν κάποιες επιτροπές οι οποίες θα αποφασίσουν κάποια στιγμή για το τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό είναι λίγο θολό, γκρίζο το χαρακτηρίζουν κάποιοι για το τι ακριβώς μπορεί να γίνει εκεί. Κάθε συμφωνία, τι είπα προηγουμένως για την αδυναμία
ταυτόχρονη αντικατάσταση εκατοντάδων εκατομμυρίων εγγράφων, ιδιωτικών εγγράφων. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για την περίπτωση αυτή. Πώς θα μπορούσαμε να λύσουμε εκ των προτέρων την ύπαρξη χιλιάδων εμπορικών ονομασιών? Απλώς βρίσκουμε μια αντικειμενική διαδικασία μέσω της οποίας αυτό θα δρομολογηθεί. Αλλιώς ήταν όποιος δεν θέλει να ζυμώσει χίλια χρόνια κοσκινίζει. Όποιος λοιπόν δεν θέλει να υπάρχει συμφωνία θα βρει και πάντοτε κάτι να πει. Ώστε ναι, να όμως, έχουμε όσο στο θέμα των εμπορικών σημάτων, κύριε Κατρούγκαλη, υπάρχει μια κόκκινη γραμμή από την ελληνική πλευρά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πει ότι να μην χρησιμοποιεί κανείς το όνομα Μακεδονία αποκλειστικά? Δηλαδή, υπάρχουν προϊόντα και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν το όνομα Μακεδονία, Μακεδονικός. Και προφανώς θα συνεχίσουν να το έχουν. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο που να απαγορεύουν κράτη την χρήση εμπορικών ονομασιών. Ωραία. Εμπορικών. Από τη χώρα μας, όπως είναι για τα υπάρχοντα εμπορικά σήματα, η πλευρά των Σκοπίων, αν θελήσει κάποιος μια επιχείρηση να κατοχυρώσει ένα σήμα όπου επίσης να αναφέρεται το Μακεδονικό ως προσδιορισμός, δεν θα έχει κάποιο ζήτημα προέλευσης ή ταυτότητας των εμπορικών αυτών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο? Όχι, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες με τις οποίες κατοχυρώνονται σήματα και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Θα έχουν τη δυνατότητα όμως. Για παράδειγμα, είναι πολύ γνωστό, θα σας πω, το είπα και χθες για το χαλβά. Έχει έναν προσδιορισμό μπροστά. Θα μπορεί αντίστοιχα στα Σκόπια ένα αντίστοιχο προϊόν να βάλει τον όρο Μακεδονικό μπροστά? Δηλαδή, θα έχουμε δύο ταυτόσιμα προϊόντα? Μπορεί να υπάρχουν θέματα τέτοια που να υπάρχουν παράλληλες ονομασίες. Δεν μπορεί να αποκλειστεί. Έχω μάλιστα την εντύπωση ότι αυτό πρέπει να συμβαίνει και αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι που θα συμβεί στο μέλλον. Ακριβώς για να λυθούν τέτοια προβλήματα όμως, που δεν μπορούμε να τα λύσουμε προφανώς στο πλαίσιο μιας τηλεοπτικής εκπομπής, προβλέπεται η δημιουργία αυτής της επιτροπής. Πόσο χρόνο θα πάρουν αυτά, γιατί είναι η πενταετία που λέμε για διάφορα θέματα, ή μπορεί? Όχι. Η πενταετία είναι για τα έγγραφα. Μόνο για τα έγγραφα. Ναι, οι επιτροπές αυτές θα συντηρηθούν. Από ό,τι θυμάμαι, αυτή για τα βιβλία του 19, οι άλλοι νωρίτερα, αλλά οι προθεσμίες δεν είναι αυτές πενταετίας. Πολύ συντομότερα θα υπάρχουν καταλήξεις. Και τι μας διασφαλίζει, κύριε Κατρούγκαλε, εάν προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες, αλλάξει το Σύνταγμα, κυρωθεί από τη Βουλή, γίνουν αυτά που έχουμε βάλει ως προϋποθέσεις? Για τα υπόλοιπα αυτά, μέσα στη διάρκεια είτε των 5 ετών, είτε του 19, είτε των επιτροπών για τα επιμέρους ζητήματα, τι μας διασφαλίζει ότι θα ολοκληρωθούν και θα προχωρήσουν κανονικά, αν έχει λήξει το θέμα, έχει κατοχυρωθεί έτσι το όνομα, έχει μπει στο ΝΑΤΟ, έχει μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η γείτονα? Είπα προηγουμένως ότι για όλα τα ουσιώδη, αυτοί κάνουν τα πρώτα βήματα και τα ουσιώδη βήματα, ολοκληρώνουν τη συνταγματική αναθεώρηση και μετά μπαίνουν στο ΝΑΤΟ. Τώρα μου λέτε ότι τι θα συμβεί, και δεν είναι εύλογο ερώτημα, εάν στο μέλλον υπαναχωρήσουν. Αρχίζουν να ξαναβάζουν αγάλματα, ας πούμε, του μεγάλου. Αυτό είναι το ζήτημα του αλυτρωτισμού και του συντάγματος. Αλλά για τα επιμέρους, για παράδειγμα, ο αλυτρωτισμός είναι και στα βιβλία που λέμε. Αλλά αν τα βιβλία δεν αλλάξουν έτσι, ενώ έχει πάρει ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ακριβώς. Σε όλα τα θέματα λοιπόν για τα οποία μπορεί να προκύψουν μετά, όχι εφαρμογής εκ μέρους της συμφωνίας, προβλέπεται διαδικασία καταρχήν ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και μετά παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Άρα θα διεκδικούμε μέσω μιας δικαστικής διαδικασίας. Σαφώς, αλλά πολλές φορές έχει παραβιαστεί ακόμη και για το Θα υπάρχουν οι κυρώσεις, έτσι αλλιώς το Διεθνές Δίκαιο έχει. Θα πρέπει να προσφεύγουμε εμείς δηλαδή στο Διεθνές Δικαστήριο, κύριε Κατρούγκαλε, για να διεκδικήσουμε την τήρηση της συμφωνίας από την πλευρά τους? Αυτοί θα έχουν αλλάξει το σύνταγμά τους. Θα έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η συμφωνία, χωρίς εμείς καν να την έχουμε κυρώσει. Μάλιστα. Τι παραπάνω θα μπορούσαμε να έχουμε ζητήσει από αυτό? Κύριε Κατρούγκαλε, τώρα να πάμε λίγο στα περισσότερο πολιτικά θέματα για να κλείσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί για την πολιτική νομιμοποίηση, δηλαδή δεν έχετε πολιτική νομιμοποίηση, και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα καταθέσει και πρόταση μομφής. Και βέβαια θέτει το θέμα του κυβερνητικού σας εταίρου, ο οποίος έχει πει ότι δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία. Ναι, είναι σαφές ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο αμφισβητείται η κοινοβουλευτική νομιμοποίηση μιας κυβέρνησης που έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής είναι να κατεθεί πρόταση μορφής, ψήφος δυσπιστίας. Αν το κάνουν, τουλάχιστον θα είναι συνταγματικά συνεπής. Από εκεί και μετά, με τη συνέντευξή του ο κύριος Καμένος, αλλά και με την προηγούμενη στάση του Σιάντελ, έχουν κάνει καθαρό ότι στο πλαίσιο αυτής της κυβέρνησης συνεργασίας ανάμεσα σε ένα κόμμα της αριστεράς και σε ένα κόμμα της δεξιάς,
Υπάρχουν διαφωνίες και ο καθένας διατηρεί την ιδεολογική του ταυτότητα. Από εκεί και μετά όμως, όσο είναι επίκαιροι οι λόγοι για τους οποίους οδήγησαν στη συνεργασία, οι οποίοι οδήγησαν στη συνεργασία, δηλαδή η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η διαπλοκή και να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια, δεν πρόκειται να διατεραχθεί η κυβερνητική συνοχή, γιατί οι δύο εταίροι θεωρούν σημαντική για το εθνικό συμφέρον τη διατήρηση αυτής της κυβέρνησης. Ναι, βέβαια κύριε Υπουργέ, το εκτελεστό, να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, της κυβέρνησης αυτής είναι προς όλα τα ζητήματα. Δεν είναι μόνο για τα ζητήματα για τα οποία κάνατε την κυβερνητική αυτή συνεργασία, δεν είναι μόνο για την οικονομία, δεν είναι μόνο για τη διαφθορά, είναι και για αυτό το εθνικό ζήτημα. Επομένως, είναι σύνηθες. Δημιουργείται ένα ζήτημα πολιτικό για την... νομιμοποίηση, όπως το λέει η αξιωματική αντιπολίτευση της κυβέρνησης αυτής, να προχωράει και σε άλλες αποφάσεις. Απολύτως όχι. Όπου υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας, υπάρχουν αποκλίσεις. Ας πάρουμε περίπτωση, το παράδειγμα της Γερμανίας. Και στη Γερμανία, όταν κατατέθηκε το σύμφωνο συμβίωσης, υπήρχε διαφοροποίηση των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού και ψήφισαν κατά συνείδηση αρκετοί από τους συντηρητικούς βουλευτές. Να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν είμαστε πια σε περίοδους αυτοδυναμιών. Στο μέλλον θα έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας οι οποίοι θα συμφωνούν με βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας στα περισσότερα. Θα υπάρχουν όμως διαφορές, στις οποίες θα είναι απολύτως κοινοβουλευτικά θεμητό να υπάρχουν αποκλίσεις, εφόσον οι ίδιοι που συμμετέχουν στην κυβερνητική συνεργασία θεωρούν ότι πρέπει να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται ακόμα και αν προηγούνται σε επίλυση. Αν κύριε Κατρούγκαλε, ο κ. Καμένος δεν ψηφίσει όμως, μπορεί να παραμείνει στη θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας? Αυτό είναι απολύτως στην κρίση του. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο μέλλον, που θα μπορούσε να υπάρχει πράγματι ένα προφανές συνειδησιακό ασυμβίβαστο. Στην κυβέρνηση όμως να παραμείνει. Για την κυβέρνηση το κόμμα, στη συνεργασία. Εγώ θεωρώ απόλυτα λογικό, ξαναλέω, όσο οι λόγοι οι οποίοι επέβαλαν τη συνεργασία είναι επίκαιροι, να διατηρείται η κυβερνητική συνεργασία. Μάλιστα. Από εκεί και μετά, τα επιμέρους κόμματα μπορούν να διαλέξουν και άλλους δρόμους. Δηλαδή, για να είμαι ακριβής, συνταγματικά, δεν κάνω σε υποθετικά πολιτικά σενάρια, σας λέω ότι μια κυβέρνηση συνεργασίας μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει με τη μορφή τη συμμετοχή στην κυβέρνηση και των δύο κομμάτων, μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει με την έννοια της υποστήριξης του άλλου κόμματος στην κυβέρνηση, να δίνει δηλαδή ψήφο εμπιστοσύνης, ακόμα και αν δεν συμμετέχει. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Θα μπορούσαμε να δούμε κάτι τέτοιο δηλαδή στο μέλλον. Θα μπορούσαμε να δούμε κάτι τέτοιο στο άμεσο μέλλον. Δεν είναι αυτό που είπαν οι ΑΝΕΛ. Και δεν νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί η κυβερνητική συνεργασία όσο οι λόγοι που την επέβαλαν είναι επίκαιροι. Μάλιστα. Κύριε Κατρούγκαλε, και ένα τελευταίο σχόλιο σχετικά με την ιστορία αυτή που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες. Γιατί κάποιοι θέλουν να εμπλέξουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε αυτή τη διαδικασία. Διαβάζουμε, αλλά υπάρχουν και δηλώσεις και από τον κύριο Λεβέντη που λέει να παραιτηθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είδαμε χθες τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, να ζητάει την παρέμβασή του ώστε να έρθει το θέμα στη Βουλή. Στη συνέχεια είχαμε τη δήλωση του κύριου Σαμαρά που έκανε λόγο για ανιστόρητη σύμπλευση του κύριου Παυλόπουλου με τον κύριο Τσίπρα. Όλα αυτά είναι ένα κλίμα το οποίο δεν είναι το καλύτερο ως προς την συνένεση για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Όχι απλώς δεν είναι το καλύτερο, είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτο ο ανεύθυνος αρχηγός του κράτους να εμπλέκεται στην πολιτική διαμάχη για μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Ορθά ο πρόεδρος Δημοκρατίας τοποθετήθηκε επί ενός εθνικού θέματος για το οποίο υπάρχει μια εθνική γραμμή από το 2007. Μόνο επί παρόμοιων εθνικών θεμάτων μπορεί να τοποθετείται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως κάνει για τα ελληνοκριτικά, όπως κάνει για κάθε θέμα που αφορά τη διατήρηση του ρόλου του. Οποιοδήποτε άλλος θέλει να το εμπλέξει στην κομματική αρένα, ουσιαστικά παραβιάζει το Σύνταγμα. Αλλά και κάτι άλλο για να σας πω ειλικρινά που μου έκανε εντύπωση, είναι ότι στην αναφορά του αυτή ο κύριος Σαμαράς αναφέρθηκε στον θετικό ρόλο που παίξει επί του Μακεδονικού, κατά τη γνώμη του, ο κύριος Παπανδρέου και ο αείμνηστος Παπανδρέου και ο αείμνηστος Καραμαλής. Για τον Παπανδρέου το απάντησε το Κυβισό, ότι δεν έχει αυτά που έχει στο μυαλό την άλλα από αυτά που έκανε ο Παπανδρέου. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση εμένα είναι να δεν ανέφερε καθόλου τον Μητσοτάκη, ο οποίος, ξέρετε, είχε την αίσθηση ότι η εθνική λύση είναι αυτή που κι εμείς προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και είχε μιλήσει με τον τρόπο που ξέρετε για τον κύριο Σαμαρά. Μου φαίνεται, πέρα από το συνταγματικά απαράδεκτο, ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πάρει την εκδίκησή του ο κύριος Σαμαράς απέναντι στον Μητσοτάκη για ένα θέμα εθνικό που είχε δίκιο ο Μητσοτάκης και άδικο ο Σαμαράς. Και όχι απλώς άδικο, ενέπλεξε τη χώρα
σε μια περιπέτεια 30 ετών για ένα ζήτημα που μπορούσε να έχει λυθεί από το 1992. Μάλιστα. Κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία αυτή. Και εγώ, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να σηκωθούμε για να πάμε μέχρι το Σύνταγμα με τη βοήθεια του Προκόπη Αγγελόπουλου. Ο οποίος βρίσκεται ήδη εκεί, γιατί προετοιμαζόμαστε και για τις συγκεντρώσεις που θα γίνουν στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε όμως και το πρόβλημα το κυκλοφοριακό σήμερα με τη στάση εργασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με την απουσία των ταξί από τους δρόμους. Να μας δώσει την εικόνα ο Προκόπης. Ναι, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η απουσία των ταξί από τους δρόμους είναι αυτό που ισορροπεί λίγο τα πράγματα. Βοηθά λίγο σωστό, την κατάσταση. Σωστή παραγωγή. Είναι... Το λέγανε χθες και πολύ. Και εγώ το ίδιο έλεγα στον δρόμο. Λίγο καλύτερα από ό,τι θα το φανταζόμασταν. Είναι λίγο καλύτερα από ό,τι θα το φανταζόμασταν. Βλέπετε ότι υπάρχει κυκλοφορία, υπάρχουν αυτοκίνητα και καθυστερήσεις, όχι όμως τόσο μεγάλες όσο θα περίμενε κανείς. Βλέπετε ότι και η Αμαλίας έχει μια ροή ανεκτή για τους οδηγούς που κυκλοφορούν αυτή την ώρα στο κέντρο. Και η Βασιλίση Σοφίας, όπως τη βλέπω εγώ, και κατεβαίνει το ρεύμα κυκλοφορίας προς το Σύνταγμα από τα Βόρεια, αλλά και η Πανεπιστημίου είναι πολύ καλύτερα από ό,τι θα μπορούσε να είναι, με δεδομένο, όπως είπαμε και πάλι, ότι λείπουν τα ταξί από τους δρόμους της πόλης. Και μην ξεχνάμε ότι τέτοιες ώρες συνήθως, μαζί με τους οδηγούς των γεωταχή, υπάρχουν και αρκετοί ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί που κυκλοφορούν άλλες μέρες, εκτός από τη σημερινή που είναι ελάχιστα τα ταξί που έχουμε δει στο κέντρο. Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για μια μέρα στην οποία από τις 11 η ώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά να φεύγουν από την κυκλοφορία τα λεωφορεία, θα επανέλθουν γύρω στις 6. 12 με 5 είναι η στάση εργασίας που έχουν κηρύξει οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία. 12 με 4 η αντίστοιχη για τους εργαζόμενους στα τρόλεϊ. Ενώ εδώ και λίγη ώρα έχουν επανέλθει σε κίνηση οι σειρμοί του μετρό, για τους οποίους γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι στην λειτουργία έχουν προκηρύξει για σήμερα 2 στάσεις εργασίας από την αρχή της βάρδιας μέχρι τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Μάλιστα. Μία δύσκολη μέρα στην οποία, όπως είπαμε, πρέπει να προσθέσουμε και μία πορεία που περιμένουμε αργότερα των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση από την πλατεία Κλαθμόνος, όπου στη 1 η ώρα το μεσημέρι έχουν προγραμματίσει μία συγκέντρωση μέχρι εδώ τη Βουλή. Σε ευχαριστούμε πολύ, και Προκόπη. Ναι, να προσθέσω εγώ στο Προκόπη. Έχουμε τρεις συγκεντρώσεις. Έχουμε αυτή την πορεία στην Κλαθμόνο της ΑΔΔ. Έχουμε στην Ομόνια του ΠΑΜΕ. Και έχουμε και τα πρωτοβάθμια σωματεία στο Πολυτεχνείο. Επομένως, από τη μία και μετά και μέχρι τις τρεις, όπου έχουμε την ψηφοφορία για το πολυνομοσχέδιο, θα είναι εκρηκτικό, ναι, το κλίμα εκεί, στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί θα έχουμε θέματα. Λοιπόν, τώρα πάμε στο πολιτικό μας τραπέζι, στην πολιτική μας συζήτηση με τους καλεσμένους μας. Ο κύριος Κώστας Πουλάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα σε εσάς. Καλώς ήρθατε. Στους τηλεθεατές σας. Ο κύριος Μάριος Σαλμάς, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας. Και ο κύριος Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Πουλάκη, πανηγυρίζει η κυβέρνηση αυτή τη συμφωνία? Δηλαδή, είναι πανηγυρικό το κλίμα σε σχέση με το θέμα το μακεδονικό? Επιτρέψτε μου κωδικοποιημένα να πω τι είναι αυτή η συμφωνία πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα για να γίνει ένας ενδιαφέρον διάλογος. Πρώτον, είναι μια συμφωνία η οποία λύνει ένα πρόβλημα το οποίο ξεπερνάει τα 25 χρόνια που ταλανίζει την πολιτική, διπλωματική ζωή της χώρας μας. Δεύτερον, είναι μια συμφωνία η οποία είναι ισορροπημένη. Τρίτον, είναι μια συμφωνία η οποία σέβεται νομικά και πολιτικά το διεθνές δίκαιο. Τέταρτον, είναι μια συμφωνία η οποία ικανοποιεί πλήρως την εθνική γραμμή η οποία έχει αρχίσει να χτίζεται από το 1995 με την ενδιάμεσα συμφωνία, φτάνοντας μέχρι το 2008 στο Βουκουρέστι. Που τι είναι αυτό που ικανοποιεί? Πάλι κωδικοποιημένα, είναι η σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, είναι το έργα όμνες, είναι η αλλαγή του συντάγματος και είναι το τέλος του αλυτρωτισμού. Βέβαια, δεν υπάρχουν κάποιοι που αμφισβητούν αυτό της εθνικής γραμμής και παραπέμπουν στο 1992 στο Συμβούλιο των Αρχηγών, ότι από τότε και μετά δεν υπήρξε Συμβούλιο Αρχηγών ώστε να υπάρχει μια εθνική γραμμή. Καταρχάς, ότι υπήρξε το Συμβούλιο Αρχηγών
πρέπει να ξέρετε και ξέρουν και οι τηλεθεατές ότι δεν είναι ένα θεσμικό όργανο το οποίο καταγράφει. Η Εθνική Γραμμή διαφοροποιήθηκε με ευθύνη κυβερνήσεων όμως. Και φτιάχτηκε από το 1995 με την ενδιάμεση συμφωνία με κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, με υπουργό εξωτερικών, τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Παπούλια. Απλώς υπάρχουν αυτοί που βάζουν αυτό τον αστερίσκο ότι η Εθνική Γραμμή που χαράχθηκε ήταν το 1992 με την ανακοίνωση του τότε υπουργού εξωτερικών, τον κύριο Μολυβιάτη, ο οποίος είπε αυτή είναι η απόφαση. Όποιος επιμένει ότι η Εθνική Γραμμή είναι το 1992, θα πρέπει να εξηγήσει και βέβαια πρώτα απ' όλα να εξηγήσουν τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νέας Δημοκρατίας το πώς είναι δυνατόν να, αφού γυρίζουν στο 1992, πως όλη αυτή την χρονική, τον οδικό χάρτη τον οποίον περιέγραψε ιστορικά και με τον οποίον δεν διαφωνείτε, δεχόντουσαν κάτι ως Εθνική Γραμμή, το οποίο τώρα μαθαίνουμε ότι αυτό το δεχόντουσαν ως μια μπλόφα. Και για να τελειώσω να πω δύο στοιχεία. Ας δούμε τις εικόνες, το πώς αντέδρασε το Ευρωκοινοβούλιο στην τοποθέτηση του Αντιπροέδρου του κύριου Παπαδημούλη όταν ανακοίνωσε την συμφωνία και πώς αντέδρασε το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο μετά από 3 λεπτά όταν μίλησε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κεφαλογιάννης. Και όσοι δεν το ξέρουν, το ένα είχε χειροκροτήματα και αυτό που λέμε την επιδοκιμασία και μετά, στο άλλο είχαμε μια αποδοκιμασία η οποία εμφανίστηκε. Το αν θίγονται συμφέροντα της χώρας μας, η χώρα μας θα το ερχόμαστε το λοιπόν, το ερχόμαστε, θα σας... η τελευταία λέξη θα ήθελα να σας πω. Δηλαδή έξω πάμε καλά κύριε Πουλάκη, μέσα τι γίνεται όμως, το θέμα είναι υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις. Ο κόσμος δηλαδή πιστεύετε ότι αυτή η απόφαση πέρα από αυτό που λένε οι έξω και ναι όντως υπάρχουν πολύ καλά σχόλια. Στο εσωτερικό όμως ο ελληνικός λαός έχει τα ίδια αισθήματα. Στο εσωτερικό έχουμε το ότι το μόνο, αν θέλετε, μεγάλο δυστύχημα είναι ότι μετά από 26 χρόνια πρωταγωνιστής αρνητικός είναι ο κύριος Σαμαράς, όπου ο κύριος Σαμαράς έριξε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, ο οποίος είχε απόψεις στον αληθή το ονοματολογικό, απόψεις οι οποίες ταιριάζουν με τη συμφωνία και το δυστύχημα είναι ότι μετά από 26 χρόνια ο κύριος Σαμαράς παίζει πάλι αρνητικό ρόλο. Πώς? Μάλιστα. Έναν αρνητικό ρόλο που θέλει να χειραγωγήσει, να αποδιαιτήσει και να καθοδηγήσει τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας που είναι ο γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και αυτό είναι τραγικό για τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Πάμε τώρα στον κύριο Σαλμά. Εσείς, κύριε Σαλμά, θα καταθέσετε πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης? Θα αφήσω να τα ανακοινώσει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αυτό, αν συμβεί. Πάντως, αυτό συντρέχουν οι λόγοι για να κατατεθεί πρόταση μομφής. Θα σας εξηγήσω. Κοιτάξτε. Θεωρώ ότι δεν θα ήθελα να είμαι σε καμία περίπτωση στη θέση του φίλου μου από τα παλιά του Πάνου του Καμένου. Ο Πάνος ο Καμένος έχει δεσμευτεί προεκλογικά και μάλιστα το πρωί άκουγα στα ραδιόφωνα το αντίστοιχο ηχητικό που έλεγε ότι ιδρύω το κόμμα με βασικό σκοπό να παλέψω να μην υπάρξει συμφωνία με το όνομα Μακεδονία και θα ρίξω την κυβέρνηση αν χρειαστεί. Με αυτό το μότο και αυτό το βασικό καταστατικό του στοιχείο πήρε εξουσιοδότηση από το λαό. Η εξουσιοδότηση που πήρε από το λαό δεν ήταν να μην ψηφίσει τη συμφωνία, ήταν να κάνει τα πάντα για να αποτρέψει την ψήφιση μιας συμφωνίας που θα περιείχε το όνομα Μακεδονία. Και περιμένει το εκλογικό του σώμα, αλλά φαντάζομαι και τα στελέχη του, να είναι συνεπής με αυτή τη δέσμευση και να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αποτρέψει αυτή τη συμφωνία. Μόνο ένας σήμερα, και αυτό το λέω καθαρά στον ελληνικό λαό, είναι αυτός που μπορεί να αποτρέψει τη συμφωνία και που πιστεύει ότι δεν είναι σωστή η συμφωνία. Κύριε Σαλμά, είναι ο Πάνος ο Καμένος. Αν δεν το κάνει, προφανώς, κάνω μια εκτίμηση, θα έχει θέμα στην πολιτική του πορεία του κόμματός του, εννοώ, γιατί θα έχει ατονίσει και θα έχει κρυφτεί δήθεν δεν το ψήφισα, ενώ είναι υποχρεωμένος να κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί αυτά που πιστεύει και που είναι στο ιδρυτικό καταστατικό χάρτη του κόμματος. Είστε σταθεροί στην πορεία της παράταξής σας σε σχέση με τη διαχείριση αυτού του θέματος, υπό την έννοια ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
είναι γνωστές οι θέσεις και ο λόγος που έπεσε από την κυβέρνηση, από τον κύριο Σαμαρά, η γραμμή του Κώστα Καραμαλή στο Βουκουρέστι και όλες οι υπόλοιπες συμφωνίες. Το περίγραμμα, το σημερινό, ουσιαστικά με την διπλή με την ονομασία, τη σύνθετη ονομασία, έργα όμνους και όλα αυτά, είναι όλα αυτά που εσείς διαχειριστήκατε ως κυβέρνηση. Εσείς είσαστε εντάξει στη συνείδηση με όλα αυτά που κάνατε για αυτό το θέμα? Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Εμένα με ενοχλεί και αισθητικά και ιστορικά και πολιτισμικά, αλλά και ως ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές που καλούμε να διαχειριστώ, γιατί εγώ εκπροσωπώ κάποιους ανθρώπους που μου έδωσαν μια εντολή. Κανείς δεν μου είπε να αποδεχτώ τον όρο Μακεδονία. Άρα προσωπικά δεν με ενοχλεί η ύπαρξη του προσδιοριστικού προσδιορισμού Μακεδονία στο άλλο κράτος. Αν όμως θέλω να κάνω μια στροφή στο ρεαλισμό και να πω ότι αυτό όπως έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί, θα μπορούσε τελευταίο κανείς να συζητήσει το όνομα εφόσον είχαμε μπροστά μας μια καλή συμφωνία. Το ερώτημα είναι μια καλή συμφωνία αυτή που έχουμε. Θεωρώ. Συγγνώμη, γιατί βάζετε τελευταίο το όνομα, κύριε? Θα σας πω γιατί. Πότε το ανακαλύψατε ότι είναι τελευταίο το όνομα? Γιατί εγώ θυμάμαι γιατί τουλάχιστον είναι όσα χρόνια παρακολουθώ αυτά τα θέματα και τα παρακολουθώ αρκετά. Όταν ήσασταν στην κυβέρνηση, όταν ήταν ο Κώστας Καραμαλής και διαχειρίστηκε, εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ ούτε τα θέματα της γλώσσας ή της ταυτότητας. Τα βάζαν κάποια. Αλλά αυτό που ήταν το πρόταγμα ήταν το θέμα του έργα όμνες, το οποίο δεν το αποδέχονταν οι γείτονες. Ονόματος. Πρώτον. Ναι, δηλαδή αυτά μπαίνανε μπροστά. Τώρα ξαφνικά μπήκανε. Ναι, καλά, οι αναθέσεις του συντάγματος δεν διδεχόντουσαν με τίποτα τότε. Δεν μπαίναν καν στη βάση. Αλλά ήταν το όνομα, το λόγο. Τώρα ξαφνικά μήπως ψάχνουμε να βρούμε κάτι. Μακεδονική και γλώσσα μακεδονική από κανέναν Καραμαλή και από κανέναν και ποτέ δεν είχε παραχωρηθεί. Αυτό είναι το ένα μεγάλο. Όχι, όχι. Αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα της συμφωνίας που αναγνωρίζει εθνότητα. Τα 77 είναι. Τα διαβατήρια και ταυτότητες. Σας ξαναλέω. Τα επίσημα έγγραφα. Τα επίσημα έγγραφα αυτή τη στιγμή που δέχεται η ελληνική. Η Ελλάδα. Ναι. Τι γράφουνε? Όχι. Η Ελλάδα δέχεται το πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Λέει το διαβατήριο. Το διαβατήριο του συγγράφει. Αυτό μπορεί να λέει. Οι πινακίδες των αυτοκινήτων του συγγράφει. Μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Εμείς δεν το έχουμε αναγνωρίσει. Αυτό συζητάμε τώρα. Κυκλοφορούν στην Ελλάδα όμως. Προσέξτε. Εμείς αυτό συζητούμε τώρα. Τι θα αποδεχτούμε? Είναι άλλο να το κάνουν χωρίς την αποδοχή μας και άλλο με την αποδοχή μας. Άρα, εθνότητα και γλώσσα παραχωρείται που εμείς διαφωνούμε κάθετα και εγώ προσωπικά. Και δεύτερον, το έργα όμως δεν ισχύει. Διότι παραπέμπεται σε πέντε χρόνια. Τι σημαίνει έργα όμνες, να καταλαβαίνει ο κόσμος? Ότι θα υπάρχει μια ονομασία η οποία θα είναι για εσωτερική χρήσης και εξωτερική χρήση. Η εσωτερική χρήση παραπέμπεται σε πέντε χρόνια να αλλάξουν όλα τα σήματα. Δηλαδή οι συντομεύσεις. Όπως μας είπε ο κ. Καντρούγκαλος, όλα τα νέα αλλάζουν. Απλώς υπάρχει ένας όγκος εγγράφων του παρελθόντος που θα πάρουν κάποιο χρόνο. Τώρα να μιλάξω. Θα σας πω κάτι. Είμαι μέλος στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ στα τελευταία 10 χρόνια. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είπε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και 140 χώρες αναγνώρισαν ως Μακεδονία. Ναι. Και πάμε κάθε φορά και διορθώνουμε τα κείμενα και λέμε σας, το γράφουμε Μασεντόνια, ναι. Διορθώστε το. Τώρα υπάρχει έχετε δέσμευση, την εντύπωση τώρα. Ακούστε, καμία δέσμευση. Θα συνεχίσει. Αυτό λέει. Σαν να βλέπω την επόμενη μέρα. Θα τρέχουμε πάλι να σβήνουμε τον το. Θα λέμε βάλτε και τον όρθιμα της Μακεδονίας. Δεν είναι δεσμευτική για τους Σκοπιανούς. Όχι, μα προσέξτε, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είπε αυτό είναι το όνομα. Αυτό είναι δεσμευτικό για όλες τις χώρες. Και όλες οι χώρες παραγνώρισαν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και αναγνώρισαν με το όνομα Μακεδονία. Γιατί τώρα θα βάλουν το Βόρεια μπροστά? Δεν θα το βάλει καμία χώρα, θυμηθείτε τι σας λέω, θέλω να το έχω καταγράψει. Άρα μπορεί άλλα να λένε, άλλα να υπογράφουν. Όχι, δηλαδή, στην πράξη θα σας πω τι θα γίνει. Ναι. Το ζούμε στους οργανισμούς. Θα έρχονται τα κείμενα πάλι Μασεντόνια και θα σπέβδουμε εμείς να λέμε προσθέστε και τον Όρθ. Αυτό θα γίνει. Και το βασικό. 20 δευτερόλεπτο. Ναι, τελειώνω. Δεν έχουμε. Μπορείτε να τοποθετηθείτε όμως. Δεν έχουμε. 20 δευτερόλεπτα. Δεν έχουμε. Κλείνω. Ενδιαφέρει. Δεν έχουμε κανένα όφελος. Σας είπα ότι δεν έχουμε κανένα όφελος και δεν πρέπει να είμαστε εμείς επισπεύδοντες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανιστόρητος που συμπλέει με τον κύριο Τσίπρα. Όχι. Εγώ δεν κάνω τέτοια κρίση. Εγώ κάνω κρίση τη δική μου. Ποια είναι η δική μου κρίση? Είναι ανιστόρητος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μετά από αυτό, την υπογραφή, την πιθανή με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ζάεφ της συμφωνίας, θα πάρει πρόσκληση για να μπει στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή τόσα χρόνια. Το εξηγήσαμε αυτό. Όχι, δεν το εξηγήσαμε. Δεν το εξηγήσαμε. Γιατί τι θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί πιέζουν όλα τα χρόνια? Δεν μπορούμε να άρουμε. Γιατί πιέζει η Γερμανία? Θέλουν, ακούστε, η κάθε μία για την πλευρά της. Θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ.
Αυτό δεν είναι το θέμα. Εντάξει, αυτό... Γιατί είναι αυτή η συγκυρία τώρα. Μισό λεπτό. Όχι, γιατί είναι αυτή η συγκυρία. Αυτή η συγκυρία που μιλάμε τώρα. Ναι. Γιατί μιλάμε τώρα, πρέπει να έρθει και όχι το Σεπτέμβριο. Ναι. Γιατί έχει συμφωνήσει προφανώς ο κύριος Τσίπρας. Έχει συμφωνήσει ο κύριος Πρωθυπουργός για να δώσει το OK για να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Το οποίο εμπόδισε ο Καραμαλής για να μην κάνουμε συγκρίσεις το 2007 και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Να μην συμβεί χωρίς μια διαπραγμάτευση. Αν πραγματικά χάσει μια πρόταση. Αν χάσει η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα, το διαπραγματευτικό τη. Όχι, πραγματικά. Με ενδιαφέρει λοιπόν, πρώτα η άποψη. Πραγματικά. Αν χάσει η Ελλάδα τον το διαπραγματευτικό τη όπλο. Κύριε Σαλμάδα, θα τοποθετείτε δεύτερη φορά όμως. Απλώς είναι η μοναδική διεθνή συμφωνία για πρώτη φορά, και γι' αυτό παρεμβαίνω, που αναγκάζει, που βάζει μία χώρα να κάνει συνταγματική αναθεώρηση. Μην το περνάμε Μάλιστα. έτσι. Ωραία, θα σας απαντήσει στη συνέχεια. Αδιάφορο για το δίκαιο αυτό που λέει και αδιάφορο για τα εθνικά συμφέροντα αυτό που λέει. Πείτε μας τη θέση όμως πρώτα του κοινά, γιατί ξέρουμε ότι το βράδυ είχατε μέχρι αργά συναντήσεις. Έγινε το βράδυ, διότι όπως καταλαβαίνετε η συμμονία έμεινε κρυμμένη για 24 ώρες για να διαβάζουμε όλα αυτά τα κατάλοιπα και μάλλον που απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, όπως είδαμε, στο non-paper. Έχετε καταλήξει ως κοινάλ τι θα κάνετε? Προφανώς θα σας πω. Ναι. Σε λίγη ώρα θα κάνει και δήλωση η κυρία Γεννηματά. Μπορείτε έτσι να μας προετοιμάσετε. Προφανώς, ναι. Γι' αυτό είμαι εδώ. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το οποίο θα σας έλεγα είναι το εξής. Είναι μια συμφωνία η οποία καλεί σε πολύ μεγάλη ευθύνη και σοβαρότητα όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Και θέλω να σας πω και κάτι, αυτό το οποίο έχω καταλάβει όλες αυτές τις μέρες, ενδιαφέρει το σύνολο του ελληνικού λαού. Και εκεί ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει ένα τεράστιο λάθος. Ένα τεράστιο λάθος λέγοντας ψέματα χτες. Ψέματα. Σήμερα αποδείχτηκε, χτες το βράδυ αποδείχτηκε ότι δεν ήταν αυτό το οποίο έλεγε ακριβώς. Και δεύτερον, διότι ζήτημα. Σε σχέση και με την ονομασία και με το έργα όμνες και με το γεγονός ότι απλά παραχωρούμε τη γλώσσα και τα πολιτιστικά στοιχεία. Αυτά τα οποία αναφέρθηκαν στο διάγγελμα, γι' αυτό λέω για τον κύριο Τσίπρα, αλλά και στην διαρροή του Μαξίμου με το non-paper, δεν συμφωνούν με το, ψέματα. Με το κείμενο της συμφωνίας που πήρατε στα χέρια σας. Το λέω αυτό γιατί ένα τόσο σοβαρό θέμα θα πρέπει τουλάχιστον να δημιουργεί συνθήκες εθνικής συνείδησης για το πώς χειριζόμαστε αυτά τα ζητήματα. Πάω στα βασικά. Είναι μια συμφωνία η οποία έχει κάποια στοιχεία αποδεκτά και συζητήσιμα. Έχει πολλές γκρίζες ζώνες και πολλά προβληματικά στοιχεία. Πολλές γκρίζες ζώνες. Υπό αυτήν την έννοια, για να το κάνω γρήγορα, σας λέω ότι από εμάς η συμφωνία αυτή είναι μη αποδεκτή. Πάμε στα βασικά. Αυτό είναι κοινή απόφαση του κινήματος αλλαγής. Θα ακούσετε. Κοιτάξτε. Όταν σας μιλάει ένας βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και σας λέω ότι σε λίγο της η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής θα καταθέσει την άποψή της. Επειδή έχουμε ακούσει, ας πούμε, το Ποτάμι, τον κύριο Δανέλη, τον κύριο Θοδωράκη, υπό αυτή την έννοια λέω. Όχι για τη Δημοκρατική Ενδιαφέρει Συμπαράταξη. Αυτό αυτή τη στιγμή για τη θέση του κινήματος. Η θέση του κινήματος εκφράζει τον κύριο Γεννηματά. Η οποία πηγαίνει προς το δημόσιο πολιτικό χώρο και επίσης προς τον κόσμο. Επομένως, σε λίγο, κυρία Γεννηματά, θα ανακοινώσει τη θέση η οποία είναι αυτή που μας λέτε. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το γιατί. Είναι μια ονομασία η οποία συμφωνείται μεταξύ των δύο κρατών, ενώ δεν πληρούνται απολύτως οι δύο άλλες προϋποθέσεις που έχουμε. Είχαμε θέσει από την αρχή. Το έργα όμνες μέσα στο κείμενο χαλαρώνει από άθρο σε άθρο. Και σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούνται συνθήκες διπλής ονομασίας. Τι εννοώ με αυτό? Όταν φτάνουμε στο άθρο που μιλάει για την ηθαγένεια των κατοίκων των Σκοπίων, εκεί η ηθαγένεια αναγράφεται ως μακεδονική μπάρα κάθετος πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Πέρα από το γεγονός ότι αυτό που μας είπε ο κύριος Τσίπρας για το Σεβέρνα Ματσεντόνιγια δεν υπάρχει στη συμφωνία, δεν υπάρχει δηλαδή στη γλώσσα των Σκοπίων, αλλά υπάρχει στη γλώσσα που χρησιμοποιεί η Φύρο. Μεταφρασμένο. Αυτή τη διευκρίνηση έδωσε χθες εδώ στη συνέντευξη. Ότι πάρα πολύ είναι δεν θα είναι αμετάφραστο. Εξοικειωθεί με τις διεθνείς συνθήκες και αν θέλετε εξιδιότητος. Σας λέω λοιπόν ότι όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα όνομα σε μία συνθήκη το οποίο να προβάλλεται ως τέτοιο, το γράφουμε. Εδώ έχουμε και στα αγγλικά το Βόρεια Μακεδονία. Όταν πάμε, άρα λοιπόν, το Σεβέρνα Μακεδονία δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πουθενά. Συμφωνία. Εδώ στο αγγλικό κείμενο και στο ελληνικό δεν υπάρχει. Ναι. Άρα δεν υπήρχε λόγος να το αναφέρει ο Πρωθυπουργός.
Το δεύτερο. Είναι ουσιαστικό ή είναι επικοινωνιακό. Είναι ουσιαστικό, δηλαδή δεν υπάρχει το αμετάφραστο. Ακούστε, για πάρα πολύ καιρό ακούγαμε τον κύριο Κοτζιά και από τον κύριο Τσίπρα κατά καιρούς ότι ξέρετε, θα συζητάμε και το αμετάφραστο. Δεν υπάρχει αμετάφραστο και δεν υπάρχει αμετάφραστο συμφωνία. Αν θέλετε, φυσιολογικό μου φαίνεται από την άποψη ότι δεν το είχαν δεχτεί. Όμως, εφόσον είναι φυσιολογικό, γιατί εκτίθεσαι και το λες. Το δεύτερο. Δηλαδή, σχετικά με την αξιοπιστία, όχι με την ουσία, λέτε. Έχει να κάνει και με την ουσία. Συμπλήρωμα σε αυτό, κύριε Παπαθεοδόρου. Στα δικά του, στα εσωτερικά κείμενα. Θα έρθω και σε αυτό, αν μου κάνετε. Εμείς γράφουμε Ελλάδα στα δικά μας. Εκείνη θα γράφουμε σε Βέρνα Μακεδονία. Έχουμε το όνομα Ελλάς στο ΝΑΤΟ, σε τους διεθνείς οργανισμούς. Εκείνη τι θα γράφουν σύμφωνα με τη συμφωνία που διαβάζω. Σύμφωνα με τη συμφωνία που διαβάζω, θα είναι είτε αυτό που θα επιλέξουν ως εθνικό όνομα, δηλαδή στην εθνική γραφή με λατινικούς χαρακτήρες, ως Εβέρνα, είτε αυτό το οποίο αναφέρεται ως North, ως Βόρεια Μακεδονία. Πάμε όμως στα διαβατήρια. Mm-hmm. Στα διαβατήρια, το οποίο έχει σημασία. Στα διαβατήρια, λοιπόν, επανέρχεται η διπλή ονομασία και η ηθαγένεια η οποία αποδίδεται με τη συμφωνία είναι μακεδονική. Θα μου υπάρχει πείτε, το άρθρο 7. Γιατί που διαχωρίζει. Στο παρόν όμως δεν έχουμε φτάσει λοιπόν στο άρθρο 7 και κάνετε αυτό. Έχετε πάρα πολύ δίκιο όταν το θέτετε. Διότι γιατί αυτό επικαλείται και η κυβέρνηση πάνω στο άρθρο 7 κουμπώνει όλη τη συμφωνία. Θέλω αυτό να ακουστεί αυτό. Ναι, θέλω να ακουστεί γιατί είναι το κύριο σημείο. Εκεί επανέρχεται ο όρος Μακεδόν και Μακεδονία. Και τι μας λέει το άρθρο 7, γιατί θα πρέπει να το ακούσουν οι τηλεθεατές και αυτό είχε παραμείνει, αν θέλετε, στο σκοτάδι. Μακεδόν και Μακεδόνας το χρησιμοποιεί κάθε χώρα όπως η ίδια νομίζει με την προσέγγιση που έχει. Σύμφωνα το, όπως με η ίδια τον αυτοπροσδιορισμό που λέει και ο αναφορικά πληθυνός. Με τη Φύρο, ναι. Με την Βόρεια το διαχωρίζει Μακεδονία, τουλάχιστον ιστορικά. Με αυτούς τους όρους νοούνται η επικράτεια, η γλώσσα, η επικράτεια. Ξέρετε κάτι, είναι συντεταγμένο από νομικούς και στις διεθνείς σχέσεις κάθε λέξη έχει βαρύνουσα σημασία. Επικράτεια είναι ο χώρος, ο γεωγραφικός, στον οποίο το κράτος έχει κυριαρχία, λέει το δίκαιό μας. Επομένως, λοιπόν, αυτόν τον χώρο οι Σκοπιανοί τον ονομάζουν Μακεδονία, όχι Βόρεια Μακεδονία. Και τους κατοίκους τους Μακεδόνες, όχι Βόρειο Μακεδόνες. Επομένως, εδώ έχουμε κάμψη της αρχής του έργα όμνες, δηλαδή το έναντι όλων, και από εκεί και πέρα μπορούν να το χρησιμοποιούν έτσι όπως θέλουν. Και πάω και στο τρίτο στοιχείο, θέλω να ακουστεί και αυτό, νομίζω ότι θα έχει σημασία για τον κόσμο. Ωραία. Έκανε κάποιες υποχωρήσεις η Ελλάδα. Πολλές κατά την άποψή μου. Γιατί δεν περίμενε την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας. Περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη συμφωνία μέσα. Πρώτα ψήφιση, μετά να γίνει το δημοψήφισμα και μετά συνταγματική αναθεώρηση. Γνωρίζουμε από τώρα ότι όλη αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ομαλά. Όχι. Πλην όμως γνωρίζουμε ότι από τη στιγμή της υπογραφής του κύριου Γκοτζιά, άλλωστε γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν υπογράφει και υπογράφει ο κύριος Γκοτζιάς, από τη στιγμή της υπογραφής του κύριου Γκοτζιά έχουμε ένα γεγονός διεθνές που παράγει ένομα αποτελέσματα. Που σημαίνει ότι αυτά τα ένομα αποτελέσματα είναι τα εξής, γιατί δεν τα ξέρει ο κόσμος. Να κλείσουμε. Το πρώτο, κλείνουμε αυτό. Το πρώτο. Ότι δεν υπάρχει αιρεσιμότητα στο καταστατικό του ΝΑΤΟ από τη στιγμή που θα υπάρξει πρόσκληση. Από εκεί και πέρα η διαδικασία τρέχει. Εάν κάποια στιγμή κάτι δεν πάει καλά, απλούστατα σταματάει σε έναν χρόνο. Δεν έρχεται στον πρώτερο, δεν έρχεται στη στιγμή που υπέγραψες. Τελείωσε άρα αυτό. Όλη η προδικασία, έχει γίνει και έχει παράξει ένομα αποτελέσματα. Το δεύτερο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει η προενταξιακή διαδικασία. Και ρωτώ, γιατί τέτοια φούρια? Γιατί να μην περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ομαλά τη στιγμή που ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας εκεί που λέει όχι? Και έχουμε και μια πολιτική αστάθεια που δεν μας επιτρέπει να είμαστε πολύ ασφαλείς. Γιατί δεν περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και τότε να λάβουμε από την επισπεύουσα χώρα την... Γιατί δεν έχουμε πολύ χώρο. Ολοκλήρωσα. Να λάβουμε από την επισπεύουσα χώρα που είναι τα Σκόπια, η Φύρο, την διαβεβαίωση ότι εμείς τελειώσαμε. Μάλιστα. Και όχι σε 5 χρόνια για τα έγγραφα. Μάλιστα. Τελειώσαμε με τη συνταγματική αναθεώρηση. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα προχωρούμε. Κύριε Πουλάκη, πολλά τα ερωτήματα που έχουν τεθεί, πολλά, που θέλουν να απαντήσεις για τα γκρίζα σημεία. Καταρχάς, ο κύριος Παπαθεοδόρου, αναλύοντας το τι θα γράφουν τα διαβατήρια, την ηθαγένεια, στον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε, μπέρδεψε την εθνότητα με την ηθαγένεια. Και ξέρετε κάτι, αυτό θα ήταν μορφή για ένα νομικό. Μιλάμε όχι για την εθνότητα, μιλάμε
για αυτό το οποίο λέγεται ηθαγένεια διεθνώς. Επειδή δηλαδή, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι, αλλά δεν μπορώ να τότε δεν θα πάμε σε χαρακτηρισμούς. Όχι λάθος. Αν εσείς μπλέκετε την εθνότητα. Εγώ δεν την μπερδεύω. Αλλά αυτό το οποίο υπάρχει σε διαβατήριο και σε ταυτότητα, κύριε Πουλάκη, είναι η ηθαγένεια. Δεν είναι η εθνότητα διεθνώς. Η εθνότητα δεν είναι νομικό όρο. Επειδή μπερδέψατε λοιπόν και το ξαναλέω με δουλεύοντα στη Μακεδόνα και τέτοια. Ακούστε λοιπόν να ακούσουν τηλεθεατές. Κάνετε λάθος. Το nationality δεν είναι εθνότητα. Να, είναι δεν μα γίνεται όμως. Για ποιο λόγο λέγεται κύριε Παπαθεοδόρου, τι σας ενοχλεί από την τοποθέτηση. Τίποτα. Το λάθος. Ακούστε λοιπόν. Δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως. Κύριε Πουλάκη, ένα λεπτό, έχετε δύο λεπτάκια να τα πείτε. Ακούστε να δείτε. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Σήμερα, επειδή ακούστηκε τα διαβατήρια, τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κατοίκων της πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας γράφουν Μακεδόνας. Γι' αυτό κάνετε συμφωνία για να τα επιβεβαιώσετε. Μισό. Είναι σωστό τώρα αυτό που κάνετε. Κύριε Πουλάκη, μου λέτε τι πλέγαμε τώρα. Με τη συμφωνία θα γράφει κάθετος πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Μακεδόνας παρόλα αυτά. Για να καταλάβουν τη διαφορά. Μακεδόνας γράφουν τώρα τα διαβατήριά τους. Από μετά τη συμφωνία θα γράφουν κάθετος πολίτης της Βορείας Μακεδονίας. Ένα. Και θα αλλάξουν οι πινακίδες και το καθεξής. Δεύτερον που έχει. Δεύτερον που έχει μεγάλη σημασία. Είπε ο κύριος Παπαθεοδόρου ότι παράγει συμφωνία γεγονότα τα οποία και ένωμα αποτελέσματα. Ακούστε λοιπόν. Δεν παράγει. Δεν θα του αναφέρω τη χθεσινή συνέντευξη του διοικητή του ΝΑΤΟ, ο οποίος γύρισε και είπε ότι αν δεν ολοκληρωθούν τα πάντα που λέει η συμφωνία, δεν υπάρχει πρόσκληση προς την χώρα. Δεν υπάρχει πρόσκληση. Κύριε Παπαθεοδόρου, λοιπόν, και το θέμα της ψηφοφορίας, το θέμα λοιπόν είναι ότι όταν γίνουν όλα αυτά, όταν θα γίνει το δημοψήφισμα, η συνταγματική αναθεώρηση, τα οποιαδήποτε, τότε θα έρθει στην Ελληνική Βουλή για να πούμε ότι γίναν τα πάντα. Πιστεύω να έχετε νομικού στο μαξιλό. Και λέω το εξής, ότι όλος ο διεθνής τύπος έχει μία είδηση εχθές. Όλες. Είτε συμφωνούν, είτε διαφωνούν, είτε λένε υπέρ της κυβέρνησης, είτε όχι. Λένε. Και εμείς, η Μακεδονία αλλάζει όνομα και γίνεται Βόρεια Μακεδονία. Αυτό είναι που λέει ο διεθνής τύπος. 30 δεύτερα. Όλη η ουσία είναι ότι η Ελλάδα έχει ένα διαπραγματευτικό χαρτί όλα τα χρόνια. Και αυτό είναι να δώσει το OK για να μπει στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια. Αυτό, αν υπαναχωρηθεί, δηλαδή εάν δώσει το OK ο Πρωθυπουργός να δώσει πρόσκληση στο ΝΑΤΟ για να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, τι υπάρχει ανώφελος για τη χώρα. Μάλιστα. Σημαίνει ότι η επόμενη μέρα μετά από αυτό, αν είναι αρχές Ιουλίου που είναι το ΝΑΤΟ η Σύνοδος, όλα θα είναι διαφορετικά. Δεν θα έχει η Ελλάδα αυτό το διαπραγματευτικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε αμέσως. Το Μουντιάλ αρχίζει. Δείτε τα όλα από την πρώτη κιόλας μέρα. Στις 5 το απόγευμα. Μικτή ζώνη. Πληροφορίες, ειδήσεις, το ζέσταμα πριν από τη σέντρα. Μισή ώρα μετά, η φαντασμαγορική τελετή έναρξης. Στις 6, ο πρώτος αγώνας. Ρωσία-Σαουδική Αραβία. Και λίγο πριν κλείσει η μέρα, ένα τέταρτο πριν από τα μεσάνυχτα, ώρα Μουντιάλ. Ο απολογισμός της πρεμιέρας για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Μουντιάλ 2018. Ξεκινάει.